Ένα πάρα πολύ γλυκό βλόγκ. Θα σας διαβάσω το άρθρο που έγραψε μια φίλη στο περιοδικό talkmac.gr. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο του άρθρου, οποίο, το οποίο έχει τίτλο «Πέντε συμβουλές από μια φίλη που προσπαθεί για μωρό». Και δεν θα στις πει ευθέω. Ειδού και η φωτογραφία του άρθρου. Το διαβάζω γιατί αυτό είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε ξανασχολιάσει ευθέω αυτό ακριβώ. Ποτέ μου λέει φίλη, δεν είχα ω σκοπό την οικογένεια. Ανέκαθεν σφύριζα ανέμελη, θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Και κοιτούσε υποτιμητικά όσε φίλε και γνωστέ είχαν από μικρέ όνειρο να κάνουν μωρό. Μου φαινόταν μικροαστικό κατάλοιπο μια κουλτούρα που κάνει πλήση εγκεφάλου της γυναίκε, ξεκινώντας με ροζ μπο για τις παλαιότερες και μπάρμπι για τις νεότερες, σε διάφορες εκδοχές νυφών συντρόφων του Τζον Τζον και του Κεν και καταλήγοντας σε αθώους εντός εισαγωγικών υπενιγμούς για το πότε θα σου βαρευτείς επιτέλους, πάτησε στα 30, καιρό είναι να κάνεις παιδιά. Εγώ θα σπουδάσω και θα ταξιδέψω έλεγα. Θα ζήσω πρώτα και μετά μπορεί, ίσως, το βλέπουμε, σκεφτόμουν. Ζηλεύοντας παράλληλα το ελευθέρας που είχαν οι αρσενικοί συνομιλικοί μου από τέτοιες συζητήσει. Έτσι λοιπόν όλα αυτά, είτε από αντίδραση, είτε εξαιτία του γεγονότος ότι δεν είχα τον κατάλληλο σύντροφο, τα απέριπτα. Μέχρι που γνώρισα τον υπέροχο σύντροφό μου και συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να ζήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Να ξέρετε, ξέρω αυτή τη φίλη από μικρή. Ξέρω από μικρή, είναι μια κοπέλα, εφιέστατη πολύ μορφωμένη, πολύ δυναμική, η οποία έχει τολμήσει και έχει επιτύχει πολλά και στην εκπαίδευση της και στη ζωή της. Είχα την αφελή εντύπωση έπειτα από μαρτυρίες πολλών στο περιβάλλον μου ότι η σύλληψη είναι πιο απλή και από το πάτημα ενός κουμπιού, ότι θα ερχόταν πανεύκολα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος περνάει και θετικό τεστ εγκυμοσύνης δεν προκύπτει. Και το άγχος αυξάνεται. <coughs> Σε αυτό το διάστημα έχω ακούσει πολλά και δυστυχώς δεν είχα εκείνη τη στιγμή το ψυχικό σθένος να τα αντιμετωπίσω, ούτε να πω ευθέω στις σκέψεις μου χωρίς να γίνω αγενής ή κακιασμένη. Στην πραγματικότητα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί με τις φίλες μαμάδες τις εξής συμβουλές. Πάμε να ακούσουμε τις συμβουλές που μας λέει αυτή η φίλη, η οποία θέλει πολύ να γίνει μαμά, το προσπαθεί και ακόμη δεν το έχει επιτύχει. Και είναι μια κοπελίτσα που είναι κάτω από 40, είναι πιο μικρή από μένα. 7-8 χρόνια, ίσως και 10. Είναι γύρω στα 35. Μην με ρωτάς πολλά για το πώς πάει. Αφενός είναι ευαίσθητο θέμα, οπότε άσε με να σου μιλήσω γι' αυτό, εάν είμαι έτοιμη. Αφετέρου, κάποια στιγμή θα πάρεις απαντήσεις, αφού μετά το βήχα, τον έρωτα και τα χρήματα, μια κοιλιά εγκυμοσύνης επίσης δεν μπορεί να κρυφτεί. Άρα δεν ρωτάμε πότε θα κάνεις παιδί. Προσπαθείς για παιδί. Είσαι έγκυος. Δεν ρωτάμε. Μη μου πεις, πάμε στη δεύτερη συμβουλή, μη μου πεις εγώ συνέλαβα μωρό με την πρώτη. Γιαπ, yep. true story. Ναι, είναι αληθινή ιστορία. Να πω συγχαρητήρια. Δεν το ήξερα ότι είναι διαγωνισμός. Σωστά. Μάλλον είναι πιο πιθανό να απαντήσω ότι εμεί αποφασίσαμε να χαρούμε το σεξ λίγο ακόμα. Να είναι πολύ άσχημο και πολύ αγενές να πάμε να λέμε σε μια φίλη μα ή μια γνωστή μα που είναι σε φάση που ίσω να προσπαθεί να κάνει παιδί, να τη λέμε: Εγώ με την πρώτη ήμουν έγκυο. Καλά λέει φίλη, είναι διαγωνισμό. Τρίτη συμβουλή. Μη με βομβαρδίζει καθημερινά με φωτογραφίε του μωρού σου. Προφανώ και το μωρό σου είναι ο κόσμο σου όλο. Αλλά είναι σαν να επιδεικνύει μετάλλιο μαραθώνίου σε κάποιον που θέλει να τρέξει, αλλά είναι με γύψο στο πόδι. Και με αυτό συμφωνώ. Χρειάζεται έτσι και λίγη προσοχή από μέρου μα και λίγη διακριτικότητα. Άμα έχουμε μια φίλη η οποία προσπαθεί να κάνει παιδί και ακόμη δεν έχει κάνει παιδί, δεν τη στέλνουμε συνέχεια φωτογραφίε του μωρού μα. Όχι ότι η φίλη που δεν έχει κάνει ακόμη παιδί θα ζηλέψει το παιδί μα, αλλά είναι σαν να τη λε: κοίτα, κοίτα, εγώ τρέχω στο μαραθώνιο όπως το είπε πολύ ορθά, ενώ εσύ είσαι με το γύψο στο πόδι. Τέταρτη σύμβουλη. Μη μου λες θα έρθει. Μπορεί να μην έρθει, οπότε μη μου δίνεις ελπίδες. Έχει δίκιο η φίλη. Γιατί να της πεις ότι θα έρθει. Πού ξέρεις ότι θα έρθει. Είσαι Θεός, γνωρίζεις το μέλλον και ξέρεις σίγουρα ότι θα έρθει η εγκυμοσύνη. Μην υπόσχεσαι στον άλλο κάτι που δεν ξέρει ότι θα γίνει. Δεν υπάρχει λόγο να προσπαθούμε να δίνουμε ψεύτικε ελπίδε. Γιατί δίνοντα ψεύτικε ελπίδε ή δίνοντα ελπίδε για τι οποίε δεν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει, ε, θα υπάρξει αντικειμενικό αντίκρισμα στο μέλλον, είναι σαν να κανονίζουμε να απογοητευτεί ξανά εκείνο το πρόσωπο, το οποίο προσπαθεί τόσο πολύ για τη μητρότητα. Τελευταία σύμβουλη. Μην μου λε να χαλαρώσω. Πώ δεν το σκέφτηκα μόνη μου. Αλήθεια. Αντίθετα, αν μπορεί, έλα πάρε με μια βόλτα ή πάρε με ένα τηλέφωνο, στο οποίο εννοείται θα μιλάμε για οτιδήποτε άλλο εκτό από παιδεία. Δεν υπάρχει πιο άστοχη συμβουλή από το χαλάρωσε και το ηρέμησε. Όταν λέμε στον άλλο χαλάρωσε και ηρέμησε, φέρνουμε ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα που νιώθει κάποιο είναι δικά του και όσο περισσότερο βιώνει τα συναισθήματα, τόσο περισσότερο θα γλιτώνει από αυτά τα συναισθήματα. Αν μπει στον άλλο χαλάρωση, θα του λε: Μη σκέφτεσαι αυτό που σε απασχολεί. Μη σκέφτεσαι το πρόβλημά σου. Μη σκέφτεσαι το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί. Μη σκέφτεσαι το πρόβλημα ότι δεν έμεινε έγκυο από την πρώτη. Μη σκέφτεσαι το πρόβλημα ότι ξέρω εγώ έξι μήνε προσπαθεί και ακόμη το τέσου τη εγκυμοσύνη σου είναι αρνητικό. Όταν του λε: Μη σκέφτεσαι και όταν του λε: Χαλάρωση, επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν όμω, όπω πολύ ορθά λέει η φίλη, πάρεις, με πάρει ένα τηλέφωνο και μου μιλήσει για οτιδήποτε άλλο εκτό από το φλέγον ζήτημα. Τότε ίσως να πάρεις το μυαλό μου από αυτό που με απασχολεί. Λένε ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς το ταξίδι της μητρότητας αν δεν το περάσεις. Αντίστοιχα, μια γυναίκα που συνέλαβε εύκολα δεν μπορεί να αντιληφθεί τη ψυχολογική κατάσταση μιας γυναίκας που κάνει προσπάθειες δαπανώντας κόπο και χρόνο και ψυχικά από θέματα ώστε να συλλάβει. Μόνο οι γυναίκες που έχουν περάσει αυτή τη δοκιμασία ξέρουν. Σε κάθε περίπτωση η μία πρέπει να στηρίζει την άλλη. Συμφωνώ με τη φίλη ότι είναι πολύ ιδιαίτερη συνθήκη αυτή της προσπάθειας για εγκυμοσύνη. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος που δεν το έχει περάσει. Εγώ νομίζω μπορώ να το καταλάβω λίγο απ' έξω απ' έξω, να έχω μία ενσυναίσθηση, επειδή έχω δουλέψει για χρόνια με γυναίκες που είχαν θέματα αγωνιμότητας, πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό να προσπαθείς για εγκυμοσύνη να, έχεις, να περάσεις ένα διάστημα, συνήθως δίνουν έξι μήνες ή ένα χρόνο ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας ή γυναικολόγη για να δουν αν θα γίνει η σύλληψη με φυσικό τρόπο, μετά αρχίζουν διάφορες θεραπείες, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, οι οποίες είναι επώδυνες, οι οποίες είναι, συνήθως έχουν να κάνουν και με θεραπεία που προκαλεί πάρα πολύ αναστάτωση, το άγχος χτυπάει κόκκινο, Έχω δουλέψει με αρκετά ζευγάρια στην περίοδο της προσπάθειας για τεκνοποίηση ε, ως ψυχολόγος στο κομμάτι το συναισθηματικό. Όλα τα ζευγάρια με τα οποία δουλέψαμε έγιναν γονεί στο τέλος με τον αβ τρόπο. Κάποιοι έγιναν γονεί μέσα από εξωσωματική γονιμοποίηση, κάποιοι έγιναν γονεί ε, με φυσικό τρόπο. Δηλαδή ένα ζευγάρι τώρα που μου έρχεται στο μυαλό Είχαμε κάνει αρκετέ συναντήσει και είχαμε πει σε κάποια φάση να πάρουν ένα διάλειμμα από την προσπάθεια για τεκνοποίηση και μέσα σε εκείνο το διάλειμμα, χωρί να το επιδιώξουν, ήρθε εγκυμοσύνη. Υπάρχουν ζευγάρια που έχουν υιοθετήσει και μετά που υιοθέτησαν, ήρθε και εγκυμοσύνη, δηλαδή. Αν ένα ζευγάρι θέλει πραγματικά τη γονικότητα, θα βρει τρόπο να έχει τη γονικότητα. Είτε με μια εγκυμοσύνη που έρχεται φυσικά, είτε με μια υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη, με υποβοηθούμενη, υποβοηθούμενη γονιμότητα, είτε... Είναι πάρα πολλέ οι μέθοδοι. Και ευτυχώ η επιστήμη έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, της γυναικολογίας... Uh, η επιστήμη που έχει να κάνει με την ανθρώπινη γονιμότητα είναι επίσης πολύ εξελιγμένη, όμως το, το δύσκολο είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις παίρνουν χρόνο. Δεν είναι κάτι που γίνεται μαγικά. Εάν μπει στη διαδικασία της υπογονι... της, του, του ταξιδιού για καταπολέμηση της υπογονιμότητας, η οποία υπογονιμότητα μπορεί να έχει και ψυχολικά αίτια, ε, τότε μπαίνει σε ένα ταξίδι για γερά νεύρα. Πολύ δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Σα λέω, δεν έχει τύχη να το βιώσω εγώ προσωπικά. Το έχω ζήσει μαζί με πελάτε μου και ζευγάρια πελάτε μου οι οποίοι βίωναν αυτή τη δυσκολία και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε σε ανθρώπους που περνάνε αυτή τη φάση. Οι συμβουλές της φίλης είναι εύστοχες και to the point. Δεν είναι ψυχολόγος η φίλη, άλλες που δεν σε έχει κάνει. Όμως μιλάει από προσωπική πείρα και λέει είμαι σε αυτή τη φάση προσπαθώ να κάνω παιδί, δυσκολεύομαι συναισθηματικά με το ότι ακόμη δεν έχω συλλάβει και το τελευταίο πράγμα που περιμένω από φίλε μου οι συγγέννησες μου οι γνωστές μου οι συναδέλφους μου οι οποίες είναι ήδη μητέρε, είναι να μου κάνουν αγενείς ερωτήσεις, να με βάζουν στη διαδικασία να μιλήσω για κάτι που αν ήμουν έτοιμη να μιλήσω για αυτό σε αυτές θα μιλούσα ήδη από μόνη μου, να μου λένε ιστορίες του τι λέγω με την πρώτη εμένα έγκυος ή δεν είναι τίποτα, θα μείνει και εσύ στη στιγμή που δεν ξέρουν πόσο καιρό προσπαθώ, δεν ξέρουν τι ακριβώ συμβαίνει και οποιαδήποτε εξτρά κουβέντα είναι αχρίαστη. Μένω ιδιαίτερα στη συμβουλή ότι αν με αγαπά και θε να με βοηθήσει και θε να σε δίπλα μου, δείξε μου εν συνέστηση. Μην με βάζει να μιλήσω για κάτι που αν ήμουν έτοιμη να μιλήσω, θα μιλούσα από μόνη μου. Κάνε άλλου είδου συζητήσει μαζί μου. Μη μου μιλάς συνέχεια για τα παιδιά σου, μη μου στέλνει φωτογραφίε με τα μωρά σου παρόλο που και εγώ όταν κάνω δικό μου παιδί θα σου στέλνω, αλλά εγώ θα στέλνω σε μια που έχει ήδη παιδιά. Οπότε δεν θα υπάρχει ο κίνδυνο να την βάλω να νιώσει άβολα. Μ? Και εγώ θέλω να πω σε αυτή τη φίλη τη, το έχω πει και ιδιωτικά όταν μου στείλε το, το σύνδεσμο ότι είναι δύσκολη φάση. Το καταλαβαίνω πω είναι δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα περάσει. Ελπίζω πως θα περάσει. Καλή δύναμη σε αυτό που περνά τώρα. Καλή δύναμη. Και πράγματα που ίσως να βοηθήσουν είναι η ενασχόληση με κάποιο χόμπι, το οποίο να μην έχει σχέση με την, με την τεκνογονία. Ίσως η γυμναστική μέσα στη φύση το περπάτημα μέσα στη φύση το κολύμπι να είναι ε, 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 ενασχολήσεις που να μας βοηθούν να χαλαρώνουμε να επενδύσουμε χρόνο στη σχέση μας με το σύντροφό μας, ε, αν περνάμε κάτι άλλο στην οικογένεια που είναι δύσκολο να προσέξουμε ώστε αυτό να μην μας καταβροχθήσει, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε ασθένειες σε μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας, μπορεί για παράδειγμα να έχουμε απώλειες, μπορεί να, να συμβαίνουν γεγονότα στην ευρύτερη οικογένεια που να μας στενοχωρούν φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε την ψυχή μας όπως πάντα, αλλά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο φροντίζουμε ώστε να έχουμε καλή ξεκούραση, να κοιμόμαστε παρκώς, να χαλαρώνουμε αρκετά πρώτου πάμε για ύπνο. Αυτές είναι συμβουλές που ισχύουν για όλους φυσικά, όχι μόνο για τις κοπέλες οι οποίες είναι στη φάση που προσπαθούν να ξεκινήσουν μια εγκυμοσύνη. Ε, ίσως η ψυχοθεραπεία να είναι χρήσιμη αυτή την περίοδο και η συμβουλευτική θεραπεία ζευγαριού σε σχέση με υπογονιμότητα. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν παντού σε όλες τις περιοχές και της Κύπρου και της Ελλάδος ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν κάποια πείρα και κάποια γνώση και μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό το λέω έτσι σαν, σαν μια προτροπή. Κάποιοι μπορεί να το χρειαστούν, σε κάποιους μπορεί να φανεί χρήσιμο. Ε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και έχει και εσύ φίλοι που έγραψε το άρθρο Την Αγάπη μου και όλε οι υπόλοιπε φίλε οι οποίε βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη φάση. Είναι δύσκολο. Σύστησα στη φίλη να διαβάσει το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά. Το οποίο είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τι δυσκολίε τη μητρότητα αυτή καθ' αυτή. Γιατί σκέφτηκα, άμα διαβάσει το Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά και δει πόσο δύσκολο πράγμα είναι να έχει παιδιά, μπορεί να τη φύγει το άγχο και να κάνει παιδί. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Ε, σίγουρα ως ψυχολόγος θα πω ότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος έτσι αρκετά challenging, αρκετά προκλητική, δύσκολη, είναι δύσκολη η περίοδος εσύ ξέρει τον εαυτό σου καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Εσύ γνωρίζετε τον εαυτό σα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Εσύ γνωρίζετε ποια πράγματα σα ευχαριστούν, ποια πράγματα σα κάνουν να νιώθετε καλά με τον εαυτό σα και να νιώθετε πιο κοντά στη ψυχή σα, ποια πράγματα βοηθούν στη σχέση σα. Και είναι μια περίοδο στην οποία μπορείτε να προσπαθήσετε να επενδύσετε Uh, στο self-indulgence λέγεται στα αγγλικά στο, στο, ή στο self pampering, στο να φροντίσετε τον εαυτό σας. Κάνα μασάζάκι, mm. δηλαδή όχι μόνο θεραπείες uh, ιατρικές, πάμε και κάνα μασάζ να χαλαρώσουμε, ε, πάμε να, να περάσουμε και ένα ρομαντικό βράδυ με τον σύντροφο μας τώρα που δεν έχουμε ακόμη το παιδί να μας αφήνει και μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Τι να πω, είναι δύσκολη φάση και εύχομαι να περάσει σύντομα και να λήξει με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Την αγάπη μου σε όλες τις μελλοντικέ μητέρες.